Άστο. Φύγε. Είσαι δική μου και δεν θα σε αφήσω να μου φύγεις. Ακούς, δεν θα σε αφήσω να μου φύγεις. Τον αγαπώ και πάρ' το απόφαση. Όλα τέλειωσαν μεταξύ μας. Αν πρόκειται να φύγεις, θα σε σκοτώσω. Ακούς, θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Άρχιμε. Δεν θα φύγεις, θα σε σκοτώσω. Βοήθεια. Θα σε σκοτώσω, σου λέω. Βοήθεια. Δεν θα φύγεις. Βοήθεια. Φωτιά. 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 Όταν η Νέλη είδε τη φωτιά και έβαλε τις φωνές, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι την ίδια στιγμή άναβε μια άλλη φωτιά που απειλούσε να κάψει την ίδια. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Πάμε να σβήσουμε μια φωτιά και ανάβουμε άλλες. Όχι γιατί είμαστε εμπριστές, αλλά γιατί θέλουμε να παίζουμε τους πυροσβέστες. Εσείς, κύριε Μπέζη, παρατηρήσατε τίποτα? Εγώ, κύριε αστυνόμο, όταν παίζω, μπαίνω στο πετσί του ρόλου μου. Ούτε βλέπω, ούτε ακούω τι γίνεται γύρω μου. Μάλιστα. Πέστε μου, Δεσποινής Νέλη, τι ακριβώς είδατε? Ακούς, δεν θα σε αφήσω να μου φύγεις. Τον αγαπώ και πάρ' το απόφαση. Όλα τέλειωσαν μεταξύ μας. Αν πρόκειται να φύγεις, θα σε σκοτώσω. Ακούς, θα σε σκοτώσω. Δεν θα μου φύγεις! Βοήθεια! Φωτιά! 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 Και πώς ήταν αυτός ο άντρας? Τι φορούσε? Δεν ξέρω, μόλις που πρόλαβα να τον δω. Και είπατε ότι φώναξε βοήθεια. Παιδί μου, άκουσα να δεις. Ήταν η στιγμή που φωνάζεις βοήθεια στο έργο. Παίζοντας το ρόλο, μπορεί να νόμιζε ότι φώναξε κάποιος άλλος. Κυρία αστυνόμε, ακούστε με.
Η αυθυποβολή είναι πολύ συνηθισμένη στους τοπιούς. Αποκλείεται. Η φωνή που άκουσα ήταν ανδρική. Θα σας πω τι πιστεύω. Ο Μένης Κλονάρης κάτι μαστόρευε και χωρίς να το θέλει, έβαλε φωτιά. Πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Δεν τον άκουσε κανείς και έτσι κάει και ζωντανός, κύριε Μπέζη. Ναι, αλλά εγώ είχα δει πολλές φορές τον κύριο Κλονάρη. Θα τον είχα να γνωρίσει. Κάποιος τον σκότωσε και μετά έβαλε φωτιά για να καλύψει τα ίχνη του φόνου. Γιατί έκανες όλη αυτή τη φασαρία, μου λες? Τι περιμένεις, δηλαδή, να γίνεις πρωτοσέλιδο? Οι εφημερίδες δεν δίνουν δεκάρα για τέτοιου είδους ειδήσεις. Τις περνάνε στα ψηλά. Αν ήθελες, θα μπορούσες τώρα να σου είναι εξώφυλλο. Εγώ θέλω να σε κάνω πρωταγωνίστρια. Και εσύ κλωτσάς την τύχη σου. Σταματήστε επιτέλους. Πόσες φορές πρέπει να το πω ότι δεν θέλω? Το ζήτημα δεν είναι αν θέλεις. Για μένα είναι θέμα αρχής. Ξέρεις τη ζημιά μου κάνεις που μου κουβάλισες στην αστυνομία εδώ μέσα? Θα τους έχω τώρα κάθε μέρα στα πόδια μου. Άκουσε, για σέναν τελειώσανε οι πρόβες. Ψάξε να βρεις αλλού δουλειά. Τέρμα οι πρόβες. Ο Μπέζης με έδιωξε. Σε έδιωξε? Ναι. Γιατί του έφερα, λέει, τους μπάτους στο θέατρο. Και λοιπόν, σου φάνηκε ότι είδες έναν άντρα για το πράγμα. Αφού δεν είδες τίποτα άλλο, έτσι δεν μου είπες? Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Η αστυνομία δεν με πίστεψε. Τη δουλειά μου την έχασα. Γι' αυτό μη στεναχωριέσαι. Θα μιλήσω εγώ στον κλέαρχο. Άστο καλύτερα. Βλέπεις, δεν είναι μόνο η αστυνομία. Είναι και άλλα πράγματα στη μέση. Καλά, ξέρω. Θα του μιλήσω εγώ. Και τις μάσκες. Τόσα χρόνια που τις βλέπω. Αυτή ήταν η δουλειά του. Μάσκες έφτιαχνε. Ναι, αλλά τώρα τελείωσε. Το εργαστήριο κάηκε. Καιρός να φύγουν και οι μάσκες. Έλα τώρα. Ακόμα δεν μπήκε στον τάφο. Πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Καιρός να κοιτάξω και τη δικιά μου ζωή. Δεν τη θέλω στο έργο. Και δεν έχω σκοπό να πληρώνω ηθοποιούς και να κάθονται. Μέχρι χθες δεν είχατε στη διανομή. Και ξαφνικά αλλάξατε γνώμη. Γιατί? Δεν έχω καμιά υποχρέωση να δίνω εξηγήσεις στο διευθυντής σκηνής. Ξέρω καλά γιατί τη διώξατε. Γιατί δεν σας έκανε τα χατήρια. Έξω. Αυτή τη στιγμή έξω. Αν φύγει η Νέλη, θα φύγω κι εγώ. Στο κάτω-κάτω με παρακαλάνε και με καλύτερους όρους. Εσείς να σκεφτείτε τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Thank you.
Ξέρετε αν ο άντρας σας είχε εχθρούς? Εχθρούς? Ο άντρας μου ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω πώς βγήκε έτσι ξαφνικά αυτή η ιστορία. Ότι δολοφόνησαν τον άντρα μου. Δεν βγήκε στα καλά καθούμενα. Έχουμε μάρτυρα. Και ποιος είναι ο μάρτυράς σας? Γιατί δεν έτρεξε να τον σώσει? Εσύ που ήσουν όταν σκοτώθηκε ο άντρας σου? Τι θέλετε να πείτε? Ότι εγώ σκότωσα τον άντρα μου? Δεν είπα αυτό, κυρία Κλονάρη. Απλώς ρώτησα που ήσουν. Στο σπίτι της αδερφής μου, μαζί με 5 άλλες κυρίες. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία τους να τις ρωτήσετε. Γιατί δεν αφήνετε τον άντρα μου να ησυχάσει στον τάφο του? Κυρία Κλονάρη, ίσως ξανάρθω. Ευχαρίστω. Ναι, κατάλαβα. Όχι, κοίταξε το, σε παρακαλώ, έτσι. Ναι. Περίμενε μισό λεπτό, μου χτυπάνε την πόρτα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν σε περίμενα. Έλα, πέρασε. Έλα. Ναι, θα σε αφήσω τώρα γιατί ήρθε ένας φίλος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις αν υπάρχει ρόλος για μένα. Με ενδιαφέρει πολύ. Εντάξει. Άντε, φιλιά, γεια. Μην κλείσεις αλλού γιατί θα βρεθείς εκτεθειμένη. Από αύριο ξαναρχίζεις πρόβες. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Αύριο στις 10 έχεις πρόβα. Σταμάτα μόνο να ασχολείσαι με το θάνατο του Θήμου και δίνεις αφορμές στον κλήρχο. Δεν το έχω σκοπό. Εξάλλου, ό,τι είχα να πω, το είπα στην αστυνομία. Το πιστεύω. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα βρέθηκε σε δύσκολη θέση εξαιτίας μου. Ξέρεις πότε θα ήμουν σε δύσκολη θέση? Αν έφευγες. Και δεν μπορούσα να σε βλέπω κάθε βράδυ. Γιατί δεν ανάβεις το φως? Φτάνει πως όλη την παράσταση με στα σκοτάδια. Γιατί είναι τόσο ωραία τα κεριά? Έλα, κάθισε. Δεν μηνάς? Τι έχεις? Τίποτα. Σήμερα είχα διπλή παράσταση και ξεθώθηκα. Μπορείς να μείνεις εδώ απόψε. Άσα, δεν πειράζει, θα πάω σπίτι. Μα τι έχεις? Έλα. Πες μου τι έχεις. Θέλω να χωρίσουμε.
Τι είπες? Θέλω να χωρίσουμε αρκετά κράτηση αυτή η ιστορία. Τώρα? Τώρα που μπορούμε να ζήσουμε μαζί, τώρα θέλεις να χωρίσουμε? Τώρα μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις. Δεν θέλω άλλη ζωή. Εσένα θέλω. Σ' αγαπώ. Αργά ή γρήγορα θα γινόταν, το ξέρεις. Μη φύγεις. Ήρθα να ζητήσω την εκταφή του άντρα μου. Εκταφή? Ναι. Τον σκότωσαν. Μα καλά. Και γιατί δεν το έλεγες από την αρχή? Γιατί δεν είναι εύκολο να κατηγορήσεις ένα τόσο κοντινό πρόσωπο. Ξέρεις ποιος τον σκότωσε? Ο ανιψιός του. Ο Γιάννης Παυλίδης. Στο παλιό θέατρο ο Αρλεκίνος ήταν κάποιος που έλεγε αλήθειες. Αλλά κανείς δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά. Ποιος είναι ο Αρλεκίνος στη δική μας ιστορία? Ποιος λέει αλήθεια? Η Νέλη, η Σοφία ή ο Γιάννης? Όταν ο έρωτας συγκρούεται με την αλήθεια, στο τέλος εμφανίζεται πάντα ένας αρλεκίνος που κλαίει. Καλά. Συγκεντρώσου και προσπάθησε να θυμηθείς. Μη φοβάσαι. Κανείς δεν πρόκειται να σε πιέσει. Δεν μπορώ να θυμηθώ λεπτομέρειες, αφού σας είπα μόλις που πρόλαβα να τον δω. Όχι, αποκλείεται να ήταν ο Γιάννης. Θα τον αναγνώριζα. Εξάλλου ο Γιάννης ήταν στο θέατρο. Ακούστε, ο Γιάννης είναι πολύ καλό παιδί. Και λάτρευε το θείο του. Εντάξει, τελειώσαμε. Έλα, ηρέμησε. Πάμε. Και άμα θυμηθείς κάτι, έλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λόγο είχε να σε καταγγείλει θείος στην αστυνομία. Ήθελε να με εκδικηθεί. Γιατί? Επειδή χωρίσαμε. Τι πάει να πει αυτό? Όταν ήρθα στην Αθήνα ήμουν πέντερος. Και έμενα στο σπίτι του θείου μου. Και αυτή ήταν όλη την ώρα μέσα στα πόδια μου. Έγινε χωρίς να το καταλάβω. Θες να μου πεις ότι εκείνος έτρεχε να σου βρει δουλειά και εσύ σπίτι του με τη γυναίκα του? Το ξέρω, δεν ήταν σωστό. Απλά ήμουν σε μαύρα χάλια. Χωρίσαμε το ίδιο βράδυ που τα φτιάξαμε. Πήγα και της είπα ότι τέλειωσαν όλα. Και μου τα λες για να χαρώ ότι πήρα τη θέση της θείας σου? Άσε με, σε παρακαλώ. Σένα θέλω. Δεν θέλω να σε χάσω. Τι πήγες και είπες στην αστυνομία? Εσύ τον σκότωσες. Σου είχε υποσχεθεί το εργαστήριο, αλλά το μετάνιωσε. Τον σκότωσες για να τον εκδικηθείς.
έρθει να το κάνω το εργαστήριο. Να αφήσω τη δουλειά μου και να πουλάω μάσκες! Δεν ήταν μόνο το εργαστήριο! Ήταν και το ακίνητο μαζί. Ήθελες να τα πουλήσεις και να ανοίξεις θέατρο. Κι εγώ ηλίθια τον πίεζα να στα γράψει. Αν ξαναπείς λέξη για μένα, θα σας σκοτώσω. Θα πάω στην αστυνομία και θα ανακαλέσω. Γιατί δεν δέχεστε να γίνει η εκταφή του άντρα μου? Γιατί δεν έχω στοιχεία. Έγινε η αναπαράσταση και η αυτόπτης μάρτυρας δεν τον αναγνώρισε. Αν περιμένετε από αυτήν, δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσει ποτέ. Ξυπνήστε. Είναι η ιερωμένη του. Τι περιμένετε, να καταδώσει τον εραστή της? Και εσύ πώς το ξέρεις? Περνούσα τυχαία έξω από το θέατρο και τους είδα να φιλιούνται μες στη μέση του δρόμου. Ωραίο μάρτυρα βρήκατε. Ο άντρας μου δολοφονήθηκε, κύριε. Κάντε την εκταφή και θα το διαπιστώσετε. Καλά, αν αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν θα βρει τον πελάτη με την αστυνομία? Τι μπελά να βρει? Έκανε μια καταγγελία και η αστυνομία την εξετάζει. Στο μεταξύ ελπίζει ότι κάτι μπορεί να βρεθεί και να με τραβολογάει. Χάνουν τον καιρό τους, δεν θα βρουν τίποτα. Αφού είμαι η μόνη που είδα τον άνθρωπο στην ταράτσα και είπε ότι δεν ήσουν εσύ. Άδικα ανησυχείς. Δεν ανησυχώ. Να φάγω εσένα. Κύριε Παυλίδη, πρέπει να έρθετε μαζί μου. Έχω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Γιατί ήρθες? Θέλω να σας μιλήσω. Λοιπόν, τι ήρθες να μου ζητήσεις? Να ανακαλέσω? Ήρθα να σας πω ότι... καταλαβαίνω. Όταν κάτι το αγαπάμε πολύ, προτιμάμε να το καταστρέψουμε παρά να μας το πάρει κάποιος άλλος. Έλα τώρα. Σας είδα αγκαλιασμένους έξω από το θέατρο. Ξέρω τη σχέση σας. Είτε το θέλεις όμως είτε όχι, ο Γιάννης είναι ο δολοφόνος του άντρα μου. Ο Γιάννης δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το είχε κάνει θα τον είχα αναγνωρίσει. Σε έχει τυφλώσει ο έρωτας.
Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά και ξέρω. Από τη ζήλια σου τα κάνεις όλα. Όμως εμένα θα καλέσουν μάρτυρα στο δικαστήριο και θα πω ότι δεν ήταν αυτός. Ο Γιάννης θα αθωωθεί ό,τι και να κάνεις. Ο Γιάννης είναι ο δολοφόνος και θα πάει φυλακή. Με ποιο δικαίωμα τον κρατάτε? Απ' τη ζήλια της τον κατηγορεί για το φόνο. Η νεκροψία απέδειξε ότι ο θάνατος του Μενικλονάρη προήλθε από χτύπημα στο κρανίο. Η φωτιά μπήκε μετά για να καλύψει τα ίχνη. Δεν καταλαβαίνω γιατί απορείς. Εσύ πρώτη μας είπες για τον άντρα που είδες επάνω στην ταράτσα. Όταν σας το είπα δεν με πιστέψατε και βγήκα αληθινή. Και τώρα που σας λέω ότι ο Γιάννης είναι αθώος πάλι δεν με πιστεύετε. Αλλά θα δείτε. Και πάλι αληθινή θα βγω. Τι σε κάνει να είσαι τόσο σίγουρη? Μήπως η σχέση που έχεις μαζί του? Μα τι νομίζετε? Ότι επειδή ξέρω τον Γιάννη και δουλεύουμε μαζί θα τον κάλυπταν ή ήταν δολοφόνος? Δεν εννοώ αυτό. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Για ερωτικές σχέσεις μιλάω. Και 100 φορές να με ρωτήσετε, εγώ θα πω ότι ο Γιάννης είναι αθώος. Γιατί πραγματικά είναι. Και μπορώ να έχω σχέση με όποιον θέλω. Ο Γιάννης ο Παυλίδης, κύριε Μπέζη, είπε ότι ήταν στο θέατρο την ώρα που έγινε ο φόνος. Και βέβαια ήταν, κύριε συγγνώμη. Πώς θα μπορούσε να γίνει πρόβα χωρίς αυτόν? Δηλαδή, θέλετε να πείτε πως ανέλειπε, θα το καταλαβαίνετε. Πάντως η πρόβα κύλησε ομαλά. Τώρα, βέβαια, αν ο Γιάννης βρισκόταν στο θέατρο, αυτό εγώ δεν θα μπορούσα να το ξέρω. Τι εννοείτε με αυτό, κύριε Μπέζη? Ότι θα μπορούσε και να λείψει? Κοιτάξτε, κύριε αστυνόμε, ο ρόλος μου σε αυτό το έργο είναι εξαντλητικός. Βρίσκομαι συνέχεια επί σκηνής. Δεν μπορούσα να ξέρω λοιπόν τι γίνεται στα παρασκήνια. Μάλιστα. Ωστόσο, η πρόβα κύλησε ομαλά, κύριε Μπέζη. Ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Κύριε αστυνόμε, η τρίτη πράξη κρατάει ακριβώς 48 λεπτά και στηρίζεται μόνο στο διάλογο. Δεν υπάρχουν εναλλαγές ηθοποιών, ούτε αλλαγές φωτισμού. Τώρα βέβαια, αν κατά τη διάρκεια της τρίτης πράξης έφευγε κανείς από το θέατρο, εγώ δεν θα μπορούσα να το καταλάβω. Έτσι που το πάτε, κύριε αστυνόμη, θα με αναγκάσετε να ανεβάσω την ποτικοπαγίδα της Αγκάθα Κρίστη. Εγώ που συχαίνω με τα αστυνομικά. Και πιστεύετε μια μέγερα? Θέλει να με εκδικηθεί. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μέγερα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι λέει την αλήθεια. Ο θείος σου δολοφονήθηκε. Η νεκροψία το έδειξε καθαρά. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι το σκότωσα εγώ? Αφού έχετε αυτό από τη μάρτυρα που βεβαιώνει ότι δεν ήμουν εγώ στην ταράτσα. Εξάλλου, παράσταση δεν γίνεται χωρίς εμένα. Ο κλέαρχος ο Μπέζη μου τα είπε διαφορετικά. Μου είπε ότι μπορούσες να λείψεις όλη τη διάρκεια της τρίτης πράξης, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Και το θέατρο από το εργαστήριο του θείου σου απέχει μόλις 5 λεπτά. Μου το φύλαγε το κάθαρμα, ε. Επειδή απείλησα να τον ξεφτυλίσω. Μου λες, τι έχουν όλοι μαζί σου? Εγώ όμως δεν είχα τίποτα με το θείο μου. Είχες. Ήθελε να το πάει στο ακίνητο και το εργαστήριο. Το έκανε δωρεά στο θεατρικό μουσείο. Εδώ δεν το έδωσε στη γυναίκα του. Σε μένα θα το δίνε. Στο έδωσε και στο πήρε πίσω. Ο θείος σου είχε κάνει άλλη διαθήκη που τα άφηνε όλα σε σένα. Και την ακύρωσε. Γιατί? Και που θέλετε να ξέρω. Στο κάτω-κάτω υπάρχει μάρτυρας που βεβαιώνει ότι δεν ήμουν εγώ. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ σε μένα? Γιατί δεν έχω άλλον ύποπτο, Γιάννη Παυλίδη. Είσαι ο μόνος.
Τον έκαψες. Είσαι ευχαριστημένος τώρα? Εσύ κουβάλισες την αστυνομία εδώ μέσα. Με ρώτησε και είπα την αλήθεια. Όχι. Τον έκλεισες μέσα επειδή ήρθε και σου ζήτησε το λόγο για μένα. Δεν θα έκλεινα ποτέ έναν άνθρωπο στη φυλακή για χάρη σου. Δεν αξίζεις τόσο πολύ. Είσαι γελίος. Άκουσε. Μπορώ να ανατρέψω τα πράγματα. Από σένα εξαρτάται. Δεν ζητάω και τόσα πολλά. Να μου κάνεις λίγη παρέα. Φεύγω αυτή τη στιγμή. Θα μαζέψω και τα πράγματα του Γιάννη. Ούτε αυτός θα ξανάρθει. Αφήστε με να τον δω, σας παρακαλώ. Μόνο για 5 λεπτά. Δεν έχετε λόγους να αμφιβάλλετε. Δεν σας έχω πει ποτέ ψέματα. Αυτό που ζητάς απαγορεύεται. Κωστά. Απορώ πως σε άφησα να με δεις. Η προανάκριση δεν τέλειωσε ακόμα. Να έχουν λάσκα. Γι' αυτό είναι καλό σημάδι. Σου έφερα αυτά που μου ζήτησες. Ξέχασες τη δουλειά, ε? Εσύ το ξέχασες. Αλλά εγώ το θυμήθηκα. Δεν έφταιγα εγώ. Πίσω από την πλάτη μου, ε! Κοιτάς τη γυναίκα μου πίσω από την πλάτη μου. Δεν τράπηκες, μωρέ! Ε, σε σπούδασα, σου βρήκα δουλειά. Δεν τράπηκες. Γι' αυτήν δεν λέω τίποτα. Μια ζωή τα ίδια έκανε. Τόσα χρόνια σου ζητάω διαζύγιο. Ποτέ σου δεν θα πάρεις διαζύγιο. Μαζί μου θα γελάσεις. Σε γελάσανε. Φεύγω. Σοφία, Σοφία, σε παρακαλώ. Ό,τι έγινε, έγινε, σε παρακαλώ πολύ. Μη χαλάσουμε το σπίτι μας. Σε παρακαλώ, Σοφία. Σοφία! Σοφία! Εσύ φταίς, κολόπεδο. Δεν έφταιγα εγώ, θείε. Αφού την ξέρεις, εκείνη μου ρίχτηκε. Δεν θα την ξαναδώ, στορκίζομαι. Δεν σου φτάνε ολόκληρο ακίνητο. Ήθελες να μου φας και τη γυναίκα, ε. Πάρτε τώρα, χάρισμά σου. Όσο για το ακίνητο, δεν πρόκειται να το πάρεις. Πήγα χθες και άλλαξα τη διαθήκη μου. Τίποτα δεν θα πάρεις. Τίποτα. Μην μου το κάνεις αυτό. Είναι σαν να με σκοτώνεις. Θα σε σκοτώσω, άτιμε. Θα σε σκοτώσω.
Γιάννης καταδικάστηκε σε ισόβια. Δεν έπαψε ωστόσο ποτέ να φωνάζει ότι είναι αθώος. Σας το είπα ότι η ιστορία αυτή θα τέλειωνε με τα δάκρυα του Αρλεκίνου. Και τα δάκρυα αυτά δεν είναι δάκρυα της σκηνής, αλλά της πραγματικότητας. Δυστυχώς, η αλήθεια, μέσα στα τόσα καλά της, έχει και ένα μεγάλο κακό. Διαλύει τη μαγεία και μετατρέπει τα όνειρα σε φιάλτες. Καληνύχτα σας.